Καλησπέρα κύριε Κουφόπουλε. Μια χαρά. Έχουμε να τα πούμε κάμποσο καιρό. Από την προεκλογική περίοδο. Σωστά, τώρα σωστά. Βγήκατε, τώρα αρχίζουν οι ευθύνες. Τα δύσκολα. Βεβαίως. Λοιπόν. Ήδη είχαμε δύσκολες συνεδριάσεις και στην Ολομέλεια αυτή τη βδομάδα που τελειώνουμε. Εντάξει, τις είδατε τώρα. Ας μην μπούμε σε αυτό. Ας πάμε στο συγκεκριμένο ζήτημα. Στο συγκεκριμένο το οποίο μας αφορά αμέσα. Είναι γνωστό ότι εκδόθηκε αυτή η απόφαση του Ευρωδικαστήριου, η οποία επιβάλλει την αύξηση φορολογίας στο τσίπουρο και στην τσικούδια. Ακριβώς. Είναι γνωστό επίσης ότι υπάρχει αντιπαράθεση εντός χώρας ανάμεσα στους λεγόμενους διήμερους που κάνουν απόσταξη και αποσταγματοποιούς και τις μεγαλύτερες, ας πούμε, μεγαλύτερες εταιρείες. Τα αποστακτήρια που μπορεί να είναι διαφορών μεγεθών. Ναι, που κάνουν εμφιάλωση όμως και όλη τη διάρκεια του χρόνου. Θεωρούν ότι έχουν ισχυρό ανταγωνισμό από τους λεγόμενους διήμερους. Εδώ σε αυτό το βρισκόμαστε και τώρα θέλουμε να δούμε και τη δική σας οπτική γωνία. Σωστά, κοιτάξτε να δείτε. Να ξεκινήσουμε από το εξής. Όταν μια χώρα όπως η Ελλάδα και άλλες χώρες συμμετέχει σε μια διακρατική ένωση, όπως είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση, που για μας έχει συγκεκριμένη κατεύθυνση να ενισχύσει, αν θέλετε, τα συμφέροντα και την κερδοφορία των μεγάλων ομίλων και επιχειρήσεων, πρέπει να αποδέχεται σε μια σειρά από νόμους και κανονισμούς. Στην παρούσα φάση μιλάμε για ένα κανονισμό που υπάρχει στα πλαίσια της εσωτερικής αγοράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μιλάει για την εξίσωση της φορολογίας σε ομοειδή προϊόντα, σε προϊόντα ίδια. Στην προκειμένη περίπτωση για τα προϊόντα της απόσταξης του αλκοόλ. Στην πράξη, σε αυτή την κατεύθυνση, διαπίστωσε η Κομισιόν, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ότι στην Ελλάδα εφαρμόζεται μια ευνοϊκότερη φορολογία σε κάποια αποστάγματα, όπως είναι το τσίπουρο και η τσικουδιά, η οποία δεν είναι θεσμοθετημένη. Και τώρα ζητάει και επί τη ουσία τι λέει. Λέει ότι πρέπει, είναι παράνομο αυτό το οποίο συμβαίνει εδώ. Δεν μπορεί το εθνικό δίκαιο να απέχει τόσο πολύ από το κοινοτικό ευρωπαϊκό. Ναι. Πρέπει να εφαρμοστεί με ενιαίο τρόπο η φορολογία στο απόσταγμα. Το οποίο τι σημαίνει στην πραγματικότητα? Σημαίνει ότι στην καλύτερη περίπτωση η φορολογία στο τσίπουρο και την τσικουδιά σε αυτά τα αποστάγματα θα εννιαπλασιαστεί. Ναι. Μιλάμε δηλαδή για τον εννιαπλασιασμό στη φορολογία, πράγμα το οποίο θα επηρεάσει σίγουρα και την τελική τιμή του προϊόντος. Και λέμε στην καλύτερη, γιατί μπορεί να είναι και 18 φορές απάνω. Το ανώτερο όριο της φορολογίας. Λέω όμως στην πραγματικότητα είναι, θα αυξηθεί τόσο πολύ φορολογία και η τελική τιμή σε ένα παραδοσιακό λαϊκό προϊόν, με αποτέλεσμα να φτάσουμε στο σημείο που το καταναλώνουμε όλοι σε όλη την Ελλάδα, το τσίπουρο, την τσικουδιά, τη ρακή κτλ. Να φτάσουμε να το πληρώνουμε σαν να ήταν εισαγόμενο ουίσκι. Ναι. Αυτό... Άρα το δίλημα είναι ή θα μειωθούν οι φόροι στα εισαγόμενα ή θα αυξηθούν οι φόροι στα τοπικά παραδοσιακά προϊόντα ή θα βρεθεί κάποια άλλη λύση μάλλον. Εμείς αυτό βάζουμε στην ουσία στην ερώτηση που κάνουμε. Γιατί τι θα σημαίνει αυτή η αύξηση της φορολογίας? Μιλάμε τώρα για περίπου 40.000 ανθρώπους, οι οποίοι είναι αυτοί που αναφέρεται, οι αμβικούχοι, οι διήμεροι, οι οποίοι είναι 5 με 6.000 σύμφωνα με τους ίδιους τους συλλόγους τους. Είναι 30 με 35.000 αμπελουργοί, οι οποίοι έχουν άδεια απόσταξης. Και με αυτόν τον τρόπο, με την απόσταξη των προϊόντων της συνοποίησης, των παραπροϊόντων να πούμε, είχε τη δυνατότητα να έχουν ένα συμπληρωματικό εισόδημα άνθρωποι οι οποίοι όλα αυτά τα χρόνια έχουν χτυπηθεί ήδη από τις κοινωνικές οδηγίες όπως είναι η ΚΑΠ. Από την άλλη, βέβαια, οι λεγόμενοι διήμεροι δεν παράγουν μόνο τα 100 λίτρα, βγάζουν παραπάνω. Και εκεί αρχίζει η ιστορία του προβλήματος. Δηλαδή, ότι που έχουν δυνατότητα να πουλάνε φθηνότερα ρακή ή τσίπουρο που δεν είναι εμφιαλωμένοι και θεωρείται αυτό ότι είναι αθέμητος ανταγωνισμός έναντι των μεγαλύτερων εταιριών που κάνουν αυτή τη δουλειά και πληρώνουν τον ειδικό φόρο κατανάλωση. Εντάξει, βεβαίως, όμως το ελληνικό κράτος έχει την τεχνογνωσία και θα μπορούσε να έχει στελεχωμένες υπηρεσίες με μόνιμο προσωπικό, έτσι, οι οποίες να κάνουν τους ελέγχους και όχι μόνο, δεν λέω για το αν παράγουν λιγότερο ή περισσότερο, αλλά και για την ποιότητα του προϊόντος. Που είναι πολύ βασικό, μπράβο. Αυτό είναι το ουσιαστικό. Όμως, εμάς μας απασχολεί πάρα πολύ ότι, εντάξει, στην πραγματικότητα τώρα είναι μια απόφαση η οποία έρχεται σε μεγάλο βαθμό να ακουμπήσει στις απαιτήσεις που έχουν οι μεγάλοι φωτοβιομήχανοι αλλά και οι μεγαλοεισαγωγείς. Ακριβώς γιατί βλέπουν ότι ένα τμήμα της κερδοφορίας που θα μπορούσαν να το έχουν κατευθύνεται στους μικρότερους, στους μη μόνιμους, όχι αυτούς που κάνουν εμφιάλωση κτλ. Σε κάθε περίπτωση, εμείς καταλαβαίνουμε ότι πρέπει βεβαίως να τηρούνται οι νόμοι, τα πρότυπα τα οποία υπάρχουν. Τα οποία είναι θεσμοθετημένα στην νομοθεσία, αλλά από την άλλη βλέπουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και η πολιτική της
βλάπτει σοβαρά τα λαϊκά συμφέροντα με πολλούς τρόπους. Ένας εκ των οποίων είναι η δημιουργία αυτής της ενιαίας φορολογίας στα πλαίσια συνολικών αντιλαϊκών δεσμεύσεων που έχουν αναλάβει οι κυβερνήσεις και οι προηγούμενοι και θα συνεχίσει και η τωρίνη της Νέας Δημοκρατίας. Για να δούμε. Σας ευχαριστώ πάντως και όταν πάρετε την απάντηση εδώ θα είμαστε για να σας φιλοξενήσουμε εκ νέου. Γιατί αυτό το θέμα καίει πολύ κόσμο. Αυτό το θέμα καίει, δεν είναι η πρώτη φορά που μπαίνουμε σε έτσι βαθιά νερά και δύσκολα η Ευρωκοινοβουλευτική Ομάδα του ΚΚΕ. Βεβαίως επιλέγει πολλές φορές και η Κομισιόν να μην απαντάει γρήγορα για μια σειρά ζητήματα. Να σας θυμίσω και τις ερωτήσεις που καταθέσαμε και το προηγούμενο διάστημα για φυσικές καταστροφές, για σεισμούς, το σεισμό στην ΚΟ, την πυρκαγιά στο Μάτι, τις έχει το δικό της χρόνο. Έχει το ένα χρόνο που προσπαθεί ίσως ενδεχομένως να πετάξει και την μπάλα στην εξέδρα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ.